Έχουμε μαζί μας μέσω Skype τον Παύλο Ραβάνη, πρόεδρο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τον καλημερίζω, τον καλωσορίζω στο Ναυτεμπορική TV. Γεια σας. Καλημέρα σας και σε εσάς. Κύριε Ραβάνη, διάβαζα τον κύριο Καβαθά, πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, ο οποίος έλεγε σε δήλωσή του πρόσφατη ότι ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε κανένα μέτρο προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Κοιτάξτε, δύο ήταν τα βασικά μέτρα που πήρε ο Πρωθυπουργός. Ένα ήταν η κατάργηση του τέλους επιδιδέματος για τις ατομικές επιχειρήσεις, και το λέω αυτό για τις ατομικές επιχειρήσεις μόνο, και την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα για τις επιχειρήσεις. Αυτές ήταν οι βασικές που έκανε για τις επιχειρήσεις. Εμείς βέβαια είχαμε ζητήσει τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως? Προσθετική πλευρά είναι αυτά τα μέτρα που πήρε, αλλά εμείς αυτό που ζητάγαμε ήταν να καταρχάς να υπάρχουν περισσότερες δόσεις για να μπορούν, γιατί ξέρετε με την κρίση αυτή που έχει περάσει η χώρα τα τελευταία δύο χρόνια, την οικονομική και την υγειονομική, πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν βρεθεί να χρωστάνε αρκετά χρήματα στο δημόσιο. Άρα εμείς είχαμε ζητήσει περισσότερες δόσεις, αυτό μάλιστα δεν έχει και καθόλου οικονομικό πρόβλημα για την κυβέρνηση. Θα μπορούσαν να δει πολύ εύκολα. Δεν έχει κόστος για τα κρατικά ταμεία, εννοείται. Ακριβώς, δεν έχει κόστος και θα μπορούσε πραγματικά να εισπράξει χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αδυνατούν οι συνάδελφοι να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να μπορούν να είναι και ενήμεροι και φορολογικά και ασφαλιστικά. Άρα ένα το ένα που ζητάτε είναι οι περισσότερες δόσεις για τις οφειλές προς το δημόσιο και υπενθυμίζετε ότι δεν είναι ένα μέτρο που θα είχε κόστος για τα κρατικά ταμεία. Οι άλλες προτάσεις, σκέφτομαι παραδείγματος χάρη αυτό το θέμα το οποίο μένει ανοιχτό τελικά για τους αυτοαπασχολούμενους και τις ελεύθερους επαγγελματίες, για τις βελτιώσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο, οι οποίες ήταν όντως μόνο σημειακές. Επίσης, το άλλο θέμα ήταν το θέμα του φορολογικού, όπως είπατε, του νομοσχεδίου, το οποίο θεωρούμε πραγματικά ότι ήταν ένα άδικο φορολογικό σύστημα. Είναι η πρώτη φορά που φορολογούμε το επάγγελμα και δεν φορολογούμε το εισόδημα. Δηλαδή, αυτό δεν γίνει σε καμία χώρα του κόσμου. Άρα, θεωρούμε ότι εκεί θα πρέπει να γίνονται και διορθώσεις, αν παραμένουν σε αυτή την απόφαση η κυβέρνηση, το να συνεχίσει να στηρίζει αυτό το σύστημα το φορολογικό, για το οποίο εμείς το θεωρούμε τελείως άδικο, τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιες σοβαρές βελτιώσεις για διάφορες περιπτώσεις που τις έχουμε αναφέρει ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών και περιμένουμε να δούμε τι θα αλλάξει σε αυτό το θέμα. Κύριε Ραβάνη, η κυβέρνηση δεν φαίνεται υποχωρητική σε σχέση με τις διορθώσεις, ουσιαστικές βελτιώσεις στο συγκεκριμένο θέμα της φορολόγησης αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Εσείς τι βελτιώσεις ζητάτε? Προσέξτε να δείτε. Εμείς έχουμε αναφέρει διάφορα παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί μια επιχείρηση τη μία χρονιά να έχει κέρδη και την άλλη χρονιά να μην έχει κέρδη. Ακόμα και στις καλύτερες εποχές, ξέρετε, στο ελεύθερο επάγγελμα και ειδικά στη βιοτεχνία και στην παραγωγή, δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα έχεις κέρδη. Μπορεί να γίνει ένα λάθος στην παραγωγή. Μπορεί μια περίοδο να πέσουν ξαφνικά οι τζίροι. Τη μία χρονιά να έχει τζίρο, την επόμενη να μην έχεις. Μπορεί να συμβούν διάφορα πράγματα. Ξέρετε, δεν είναι όλα μια ευθεία γραμμή στην επιχείρηση, και όταν επιχειρεί κάποιος, και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, είσαστε οικονομικός συντάκτης, καταλαβαίνετε και γνωρίζετε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ανεβάσματα και κατεβάσματα. Δεν μπορεί λοιπόν να το κάνεις όλα flat και να λες είτε έτσι είτε αλλιώς εγώ σε φορολογώ. Ανεβάσματα και κατεβάσματα προφανώς και έχουν οι επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, για αρκετά χρόνια τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες δηλώνουν χαμηλότερα έσοδα από ότι ο κατώτατος μισθός για έναν μισθωτό. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Μην ξεχνάτε ότι το τέλος επιδιδεύματος είναι. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε άλλοι Έλληνες. Εγώ πει, οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες είμαστε άλλοι Έλληνες. Όλοι υπάρχει ένα φορολόγητο ποσό. Εμείς φορολογούμεθα από το μηδέν. Ήδη ξεκινώντας να φορολογηθούμε, μας έπαιρνε το τέλος επιδιδεύματος. 650 ευρώ αντιστοιχεί σε ένα εισόδημα ενός εργαζόμενου γύρω στις 14.500 με 14.000. Άρα είναι αλήθεια λοιπόν αυτό που έλεγε η κυβέρνηση? Εγώ λέω ότι μάλλον δεν είναι αλήθεια. Γιατί ήδη φορολογούμασταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες και οι επαγγελματίες και γενικά όλα τα επαγγέλματα με ένα ποσό που είναι αντίστοιχο με τις 14.000 που παίρνει ένας μισθωτός. Και συν ό,τι δήλωνε ακόμα για να πληρώσει. Τώρα έρχεται
δεν, σας είπα και πάλι, δεν είναι δυνατόν να φορολογείς το επάγγελμα και όχι το εισόδημα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Και ξέρετε ότι τις επιχειρήσεις, ακόμα και τις κρυσές εποχές, ένα 10 με 15% των επιχειρήσεων, για πολλούς και διαφόρους λόγους, είτε για κακής διαχείρισης του ιδιοκτήτη, είτε γιατί συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, παραδείγματος χάρη και καιρικά φαινόμενα. Έτσι, μια επιχείρηση ενώ λειτουργεί, ξαφνικά γίνεται μια πλημμύρα, καταστρέφονται τα πάντα και χρειάζεται να ξεκινήσει από την αρχή. Ναι. Εκείνη τη χρονιά δεν θα έχει κέρδη. Σόλοι και καλά έχει κέρδη. Καταλαβαίνω, κύριε Ραβάνη, ότι και εσάς, όπως και άλλους προαράγοντες της αγοράς με τους οποίους έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, αυτό το οποίο σας βρίσκει να διαφωνείτε είναι ο οριζόντιος χαρακτήρας του μέτρου. Ακριβώς. Όταν λέτε ότι δεν είναι δυνατόν να φορολογείται το επάγγελμα, αν καταλαβαίνω σωστά, αυτό εννοείται. Οριζόντια όλοι οι επαγγελματίες ενός συγκεκριμένου τομέα να έχουν το ίδιο τεκμαρτό. Ακριβώς είναι αυτό που λέτε. Άλλα έσοδα μπορεί να έχει μια επιχείρηση ή τη ίδια και ένα, άλλη να έχει ένας άλλος. Ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, ένας οτιδήποτε. Ακόμα δεύτερος επαγγελματίας, ένας λογιστής, ένας οτιδήποτε. Δηλαδή όλοι εξονόμαστε όλοι με το ίδιο πράγμα, όλοι όσον και καλά έχουμε κέρδη. Δηλαδή είναι δυνατόν. Τότε δεν θα υπήρχαν οι επιχειρήσεις, έχουν και τον κίνδυνο κάποια χρονιά να μην έχουν κέρδος, να έχουν ζημιές. Τώρα, κύριε Ραβάνη, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα σήμερα είναι η έκθεση Draghi. Σε αυτή την έκθεση από τα 800 δισεκατομμύρια χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητά ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάποια εξ αυτών είναι για να κατευθυνθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, μάλιστα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πραγματικά τον κορμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας, απαρτώντας περίπου το 90% της συνολικής επιχειρηματικότητας. Ποια είναι τα βασικότερα θέματα που σας απασχολούν? Ποιες είναι οι ανησυχίες σας ως εκπρόσωπο του κλάδου? Θα σας πω κάτι. Όσο οι ίδιες οι τράπεζες βάζουν κανόνες στους διευθυντές των τραπεζών μόνο ως προς το τι δάνεια θα δώσουν, μην ξεχνάτε ότι τα δάνεια δίνονται από τις τράπεζες. Και περνάνε ένα μήνυμα και λέει σε κάθε τράπεζα, σε κάθε διευθυντή τραπέζης ορίζουν και ένα στόχο. Και ο διευθυντής τι κάνει? Πάει και βρίσκει δύο επιχειρήσεις μεγάλες, παραδείγματος χάρη. Πρέπει να μου βάλανε στόχο να δώσω 200.000 δάνεια, τυχαίο το νούμερο. 100 στη μία, 100 στην άλλη. Τελείωσε, έκανε και το στόχο μου και καλά. Εάν δεν μπουν και στόχοι ποιοτικοί, δηλαδή ότι από τα 200.000 που βάλαμε στόχο να δώσει επιχειρήσεις, τις είσαι υποχρεωμένος τις 50.000 να την δώσεις επιχειρήσεις σε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, στον αριθμό 10 παραδείγματος χάρη. Σε λέω τυχαίο. Άρα όλα ξεκινάνε από τις τράπεζες. Είναι θέμα στοχοθέτησης απέναντι στους διευθυντές των τραπεζών, ώστε να κατευθούν πραγματικά τα χρήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Ραβάνη, λέτε και εσείς χρηματοδότηση. Αυτό λένε όλοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Εμείς όταν λέμε χρηματοδότηση, μην φανταστείτε, οι μικρές επιχειρήσεις θέλουν ελάχιστη χρηματοδότηση. Τη τάξη των 20, των 30, των 10.000. Με μια τέτοια χρηματοδότηση να έχει ένα κεφάλαιο κίνηση, να μπορεί να το κινεί, να το γυρίσει πολλές φορές, ο μικροεπιχειρηματίας είναι ικανοποιημένος. Σας μιλάω τουλάχιστον εγώ, ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά από το θέμα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και όμως ούτε αυτά τα λεφτά δίνονται, γιατί είτε τον ίδιο κόπο θα κάνει ο τραπεζικός για να δανείσει μια επιχείρηση 500.000, τον ίδιο κόπο πρέπει να κάνει για να δανείσει και 20.000. Στη μεν μια περίπτωση δανείζει δύο μεγάλους και έχει 1 εκατομμύριο, παραδείγματος χάρη, που του έχει βάλει στόχο η ηγεσία της τράπεζας, από το να πάει και να δώσει 30.000 να θέλει 40-50 επιχειρήσεις. Αυτό είναι. Και το λέω πρακτικά, μου επιτρέπετε εγώ, εμείς είμαστε άνθρωποι της πράξης. Αυτό συμβαίνει πρακτικά. Ναι. Τώρα, ό,τι και να μας λένε. Αυτή είναι η άλλη. Κύριε Ραβάνη, κατανοούμε το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ επίσης εσάς και στους θεατές σας. Να είστε καλά.